Γεια σας, καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου, είμαι η Σοφία και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο αν έχετε το ίδιο στυλ με το ζώδιό σας, το δεύτερο μέρος. Αυτή τη φορά θα υπάρχουν πολύ διαφορετικά πράγματα από την προηγούμενη φορά και ας αρχίσουμε με αυτό το βίντεο. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι tie-dye μπλούζες ή χούντι. Μ' αρέσουν όλες. Εγώ προτιμώ τα ανοιχτά χρώματα γενικότερα σε tie-dye, οπότε δεν μου αρέσει πολύ του κρυού και του σκορπιού. Τα χρώματα δεν είναι το γούστο μου καθόλου. Μ' αρέσει πολύ του υδροχού, του ταύρου, του ηχθεί και του καρκίνου μ' αρέσει. Και του ζυχού, αλλά δεν είναι από τα αγαπημένα μου. Έχω εδώ κάποια tie-dye. Έχω μανία με τα tie-dye γενικότερα. Αυτό εδώ είναι το ίδιο με τον υδροχό. Ή σχεδόν το ίδιο, τουλάχιστον πιστεύω. Τα χρώματα είναι πιο φωσφοριζέ εκεί, αλλά okay, αυτά είναι πιο απαλά. Μετά όμως έχω την ίδια παλέτα χρώματων, όχι ακριβώς, αλλά έχει μοβ, κίτρινο και ροζ. Αυτό έχει πορτοκαλί και μπλε, τέλος πάντων. Αυτό είναι κάπως παρόμοιο με το ζυγό, δεν ξέρω, λίγο τα χρώματα είναι το πιο κοντινό που είχαμε το ζυγό. Δεν είναι το αγαπημένο με το ζυγό, αλλά οκ, okay, μ' αρέσει και αυτό. Σας ποιο είναι το αγαπημένο σας? Μένα σίγουρα θα είναι του υδροχού και του ταύρου. Το επόμενο είναι παπούτσια της μάρκας Vans. Έχω αρκετά Vans, από την αλήθεια. Αυτά είναι του ζυγού, τα έχω. Ήταν τα πρώτα που πήρα. Τα έχω, είναι αρκετά παλιά, τα έχω 2-3 χρόνια περίπου. Και μου κάνουν ακόμα. Μ' αρέσουν όλα. Του τοξότη, όχι. Δεν μ' αρέσουν, δεν ξέρω. Είναι περίεργο. Δεν είναι το γούστο μου. Του ταύρου είναι ωραία. Μ' αρέσουν τα παστέλ γενικότερα. Του εγώ καιρού μου αρέσουν πολύ, που είναι κάπως πιο διαφορετικά με τα λουλούδια. Και του υδροχού είναι ωραία, που είναι checkered. Πάμε για το επόμενο, που είναι μάρκες. Λοιπόν, η μάρκα του ζυγού είναι Apple. Το κινητό μου είναι μάρκα Apple. Το iPad μου είναι μάρκα Apple. Εδώ είναι το μήλο. Γενικότερα όλα μου τα ηλεκτρονικά είναι Apple και της μαμάς μου που είναι ζυγός. Ο παππούς μου, ναι, και το ρολόι μου Apple είναι. Flex, συγγνώμη. Ο παππούς μου είναι σκορπιός και έχει τα πάντα Samsung, οπότε δεν ξέρω αν λέει την αλήθεια. Τώρα για τις υπόλοιπες μάρκες, ξέρω το Rip Curl, το Santa Cruz. Του λέω δεν ξέρω καν τι είναι, δηλαδή μερικά δεν ξέρω καν τι είναι. Από το Louis Vuitton, από το Gucci και από το Rolex δεν έχω ψωνίσει ποτέ. Ούτε από αυτά τα μαγαζιά που δεν ξέρω. Το Puma έχω ψωνίσει, αλλά εντάξει δεν τρελαίνουμε κιόλας. Έχω μερικά ρούχα από εκεί, αλλά της μαμάς μου της αρέσει. Το Nike μου αρέσει και το Adidas. Αλλά το αγαπημένο μου από εκεί θα είναι το Starbucks. Γιατί έχω μανία με το Starbucks, όλη την ώρα το πίνω. Μ' αρέσουν τα ποτά εκεί. Και από εκεί ψωνίζω πιο συχνά από όλα τα μαγαζιά που δείχνει. Crop tops είναι το επόμενο. Μ' αρέσουν όλα. Εγώ δεν έχω ούτε ένα καφέ ρούχο, έχω μόνο μερικά παλτά που είναι συνήθως καφέ. Μπέζι είναι, δεν είναι καφέ. Το εγώ καιρού δεν θα το φορούσα, επειδή δεν φοράω γενικότερα καφέ. Δεν ξέρω, αλλά δεν έχω τίποτα καφέ. Το δίδυ μου μ' αρέσει, που είναι κάπως πιο ιδιαίτερο και διαφορετικό. Του ζυγού μ' αρέσει. That's. Το αγαπημένο μου θα είναι του Λέων μάλλον και του δίδυ μου. Του ηχθεί μ' αρέσει πολύ επίσης. Και του καρκίνου είναι ωραία. Του κρύου είχα κάπως παρόμοιο, αλλά δεν ήταν τζιν και είχε εδώ μανίκια. Όχι μανίκια, τι λέω, τυραντάκια.
Μα γιο, εγώ το ζυγό είναι... Δεν μ' αρέσει καθόλου το ζυγό. Δεν θα το φορούσα ποτέ αυτό. Συγγνώμη αν σας άρεσε, αν σας υπερεξήγησα, αλλά δεν μ' αρέσει. Το είχα δει, η Αλίσσα μ' αρέσει, ένα πάρα πολύ παλιό βίντεο, περίπου πριν 3 χρόνια το έχει ανεβάσει, 2 χρόνια. Φορούσε ακριβώς το ίδιο μαγιό και είναι κρυός. Δεν ξέρω τώρα, μήπως έχω κάνει λάθος εδώ, δεν ξέρω. Θα φορούσα τα υπόλοιπα, μόνο το ζυγού δεν θα φορούσα. Δεν ξέρω γιατί. Το καρκίνο μου αρέσει. Το αμύσο το αγαπημένο μου είναι του Ιχθύ και του Λέων που είναι tie-dye και γενικότερα έχω μανία με το tie-dye. Και το ταύρι είναι ωραίο με την πίτσα. Εγώ δεν φοράω ολόσωμα συνήθως. Φοράω μπικίνι. Του Παρθένου μου αρέσει πιο πολύ. Αλλά του καρκίνου πιστεύω πως είναι το αγαπημένο μου. Ναι, του καρκίνου το αγαπημένο μπικίνι από εκεί. Και το αγαπημένο μου που είναι ένα κομμάτι είναι του Λέων και του Ιχθύ. Επόμενο, μαύρα φορέματα. Μ' αρέσουν όλα. Δεν ξέρω όμως τώρα πού θα τα φορούσουν. Πρόμ, δεν φοράνε συνήθως μαύρα. Σικιδίο, δεν ξέρω. Αλλά θα φορούσα του ζυγού, είναι το αγαπημένο μου κιόλας. Μ' αρέσει του Λέων επίσης. Εγώ συνήθως φοράω κάτι που να έχει τυραντάκια ή μανίκια, να μην είναι στράπλες κιόλας, είπαμε. Να είμαστε σίγουροι. Μη πέφτει. Και το δίδυμο μου αρέσει που είναι ένα σετάκι, είναι 2 κομμάτια. Εμένα μου αρέσει πολύ η φούστα όταν είναι κάπως τούτου. Κάπως πιο, δεν ξέρω, μου αρέσει πιο πολύ, έχει περισσότερη πλάκα. Γι' αυτό τα αγαπημένα μου είναι όλα που έχουν τούτου. Επόμενο, Polaroid. Αυτή είναι η δικιά μου. Σας υπενθυμίζω πως το ζώδιο μου είναι ζυγός. Εδώ είναι. Είναι ροζ. Είναι ροζ και του ζυγού εκεί. Γι' αυτό είναι και η αγαπημένη μου, την έχω κιόλας. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει το εγώ και τώρα μαύρη Polaroid. Συνήθως θέλω να έχουν πιο πολύ πλάκα ή Polaroid, δεν ξέρω. Εντάξει, του Παρθένου είναι ωραία που είναι άσπρη, αλλά το μαύρο δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω γιατί. Η κίτρινη μ' αρέσει, η μπλε μ' αρέσει. Και η τυρκουάζ και η άσπρη μ' αρέσει. Όλες μ' αρέσουν. Βασικά, όλες εκτός από τη μαύρη μ' αρέσουν. Ωραία. Σορτσάκια. Εγώ είναι όλα τζιν. Εγώ έχω παρόμοιο με το ζυγό. Είναι λίγο πιο σκούρο, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο στυλ και είναι μπλε κιόλας. Μ' αρέσει το τάβρο που είναι Levi's και το σκορπιού όπως είναι τόσο πολύ σκισμένο. Του δίδυμου δεν μ' αρέσει, είναι περίεργο το κάτω μέρος. Του κρυού μ' αρέσει, έχω άσπρο που έχει ο καρκίνος, του παρθένου μ' αρέσει, το εγώκυρο μ' αρέσει. Βασικά όλα μ' αρέσουν, ε. Το αγαπημένο μου θα είναι του σκορπιού και του τάβρου. Ου, outfit. Okay. Έχω τρελαθεί με το outfit του ζυγού. Είναι ακριβώς το στυλ της Blair Waldorf από το Gossip Girl, τέτοια φοράει. Εγώ δεν έχω τίποτα τέτοιο γιατί είπαμε το κάθε κομμάτι θα κάνει κάνα χιλιάρικο. Και τα κουνάκι δεν έχω, εγώ δεν πρόκειται να περπατήσω με τα κουνιά πριν. Δεν ξέρω τι ηλικία φοράνε τα κουνιά, 18, 16, τι ηλικία φοράνε τα κουνιά συνήθως. 16-17. Ναι. Οπότε... Να το μάθεις, να μην σπάσεις το πόδι ναι. Σου πρώτα. Εγώ είμαι 12, οπότε τα κουνεί άπαπα. Όμως έχω τρελαθεί με το outfit, πάνω όμως δεν έχω βάλει τίποτα τέτοιο, αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ να φορούσα τέτοια ρούχα. Όμως πρώτον δεν έχω πού να το φορέσω, δεύτερον θα είναι πανάκριβα και τρίτον δεν είναι καν άνετο. Τώρα, του κρυού είναι κάπως παρόμοιο το στυλ. Είναι όλα ροζ τα outfit. Τώρα το συνειδητοποίησα, δεν πάω καλά. Εγώ φοράω άσπρα τζιν πολύ συχνά και του σκορπιού μου αρέσει πολύ που είναι της Marta Pink, τζιν, η Ag. Ag φοράω. Κάτι πιο παρόμοιο, δεν ξέρω. Και το ξέρω ότι μου αρέσει που είναι πιτζάμες. Μακιγιάζ ματιών. Ωραία είναι όλα. Του καρκίνου μ' αρέσει. Για πιο
κάτι που δεν είναι επίσημο. Τι λέω επίσημο, φυσικό δεν είναι. Για φυσικό μ' αρέσει του δίδυμου. Απλά οι βλεφαρίδες δεν μ' αρέσουν τόσο πολύ. Του ζυγού μου φαίνεται πολύ αιγυπτιακό vibe. Εμείς που είχαμε αιγυπτιακή παράσταση στην ενόργανη, το θέμα μας ήταν αιγυπτιακό. Τέτοια σκιά θα έβαζα. Αλλά... Okay, δεν ξέρω. Είναι λίγο... Δεν είναι το γούστο. Ακριβώς. Βασικά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ αφύσικο. Φούστες. Συνήθως δεν φοράω μακριές φούστες που να φτάνουν πιο κάτω από το γόνατο. Αυτές οι φούστες όλες φτάνουν πιο κάτω από το γόνατο. Έχω ακριβώς την ίδια φούστα με το ζυγό. Αυτή είναι η φούστα, είναι παρόμοια. Απλά πιστεύω η άλλη είναι πιο μακριά από αυτήν, αλλά εντάξει, μ' αρέσει. Και είναι και η αγαπημένη μου από εκεί. Μ' αρέσει και το καρκίνο που είναι ροζ, λίγο θυμίζει κάτι που θα φορούσε η Blair Waldorf, που μου αρέσει πολύ. Το στυλ της. Το επόμενο είναι κολιέ, είναι το σήμα του κάθε ζώδιου. Πολλοί με ρωτάτε από πού έχω πάρει το δικό μου και είναι από τα μπέσκα. Εκεί είναι όλα σημαίνει, το δικό μου είναι χρυσό και έχει κάπως ένα διαμεντάκι πάνω που μου αρέσει. Φορέματα. Δεν έχω τι να πω. Δεν μ' αρέσουν. Ούτε ένα δεν μ' αρέσει. Και ο ζυγός μπομπονιέρα. Τι φάση, δηλαδή τόσο ροζ φόρεμα άπαπα. Παναγία μου, δεν έχω τίποτα τέτοιο. Του λέω, μπορεί να το φορούσε κάποιος που έχει το στυλ της Blair Waldorf από το Gossip Girl. Του Ταύρου μ' αρέσει λίγο, που είναι κάπως σαν πιο ροκ. Και του Σκορπιού είναι ok. Αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται περίεργο. Επόμενο, παντόφλες. Ναι, σώθηκα τώρα μπομπονιέρα για να βάλω αυτές τις παντόφλες από πάνω. Τι είναι αυτό με το Hollywood που έχει ο ζυγός? Με τους φοίνικες. Παναγία μου, ήου, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Βασικά, είναι θεότρελα και δεν ξέρω αν θα μπορούσα κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά αν βάλεις τα πόδια σου από πάνω, δεν φαίνονται οι φοίνικες και απλά γράφει Hollywood. Τώρα δεν ξέρω τη φάση. Μ' αρέσει του παρθένου που είναι Gucci από δίπλα και μετά έχω εγώ Hollywood, Πάρε τους φοίνικες, μωρή, και εσύ πάρει Gucci. Άπα. Έχω παρόμοια με το καρκίνο, απλά δεν είναι Hollister. Τα αγαπημένα μου θα είναι του υδροχού. Είναι κάπως μπούζι. Μ' αρέσουν και η Ταύρο είναι ωραία. Και το Fendi μου αρέσει το εγώ καιρό. Εγώ όμως στο Hollywood δεν μ' αρέσουν καθόλου. Δεν είναι χειρότερες, δεν ξέρω. Είναι χειρότερες? Δεν ξέρω. Απλά είναι οι πιο τρελές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επόμενο, μαλλιά. Ωραία είναι τα χτινίσματα. Πάρα πολύ ωραία είναι όλα. Συνήθως τα μαλλιά μου δεν τα κάνω κάπως τόσο ωραία. Είπαμε, αυτά τα χτινίσματα θα παίρνει μία ώρα το καθένα τουλάχιστον. Εγώ όμως, στο χάμο της αδερφής μου, είχα σχεδόν το ίδιο με το ζυγό. Μπορεί να ήταν και το ίδιο, δεν ξέρω. Εδώ θα δείτε μια φωτογραφία μου. Να μου βάλεις όταν κάνεις επεξεργασία. Και το ηχθεί τα κάνω κάπως μπουκλωτά, συνήθως τα κάνω σπαστά. Το ηχθεί είναι το πιο συχνό που κάνω. Αυτά ήταν όλα. Εγώ πιστεύω πως έχω παρόμοιο στυλ με το δικό μου ζώδιο. Είχα τη φούστα, το σουρτσάκι, το tie-dye κάπως, τα παπούτσια, τη κάμερα, το κινητό, πολλά λοιπόν, και το κολιέ. Τα ζώδια που μου αρέσουν πολύ το στυλ είναι Ταύρος, Λέων, Υδροχός, Δίδυμοι και Καρκίνος. Είναι πολλά, αλλά μου αρέσουν γενικότερα αυτά πιο πολύ. Και ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή. Αντίο!